Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλοι Δωδεκάς, Πατέρες και Δάσκαλοι της Εκκλησίας, Άγιοι Μάρτυρες, οι καλώς αθρήσαντες και στεφανοθέντες, πείσατε πρεσβείαν το Κυρίο, το ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχά σημών. Με αίσθημα χαράς και συγκινήσεως με αξιώνει ο Θεός σήμερα να δω και πάλι τα προσφυγή σας πρόσωπα. Η θέα λαού που από τα διάφορα σημεία της πόλεως και των περιχώρων σειραίει εδώ εις το κέντρο για να ακούσει λόγον Θεού, αυτό είναι ευχάριστο γεγονός. Διψάτε να ακούσετε κήρυγμα. Όπως οι μέλισσες κρεμιώνται από τα άνθη για να ρουφήξουν τον έκταρ των ανθέων, όπως τα πουλάκια στις φωλιές περιμένουν τη μάνα να φέρει κόκκους για να τραφούν, όπως τα λάφια τρέχουν στις πηγές για να δροσιστούν από τα κρυστάλλινα νερά των πηγών, και όπως τα βρέφη, τα αθώα βρέφη, κρεμιώνται πάνω στο στήθος της μητέρας για να ρουφήξουν το γάλα το αγνών, το μητρικό γάλα, έτσι και εσείς. Αλλά εσείς μεν τι αυτάς αξιώσεις έχετε, νέκταρ ζητάτε, νερό καθαρό και κρυστάλλινο ζητάτε, πηγάς υδάτων, ζώντος ύδατος ζητάτε, ζητάει η ψυχή σας, και γάλα άδωλον της Ορθοδοξίας ζητά. Αλλά είμαστε εμείς εις θέση, οι κήρυκες του 20ου αιώνα, να σας προσφέρουμε μια τιάφτη διδασκαλία που ζητεί η ευγενής καρδία σας? Ας ομολογήσω μια πικρά αλήθεια. Υπάρχει κήρυγμα, πολύ κήρυγμα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κήρυγμα. Όχι διότι μην νομίζει κανείς ότι προβάλλω τον εαυτόν μου ως υπόδειγμα κηρύγματος άπαγε της βλασφημίας, αλλά όταν σκέφτομαι πως εγένετο το κήρυγμα εις τας ενδόξους ημέρας εκκλησίας και σκέφτομαι τη σημερινή κατάπτωση του άμβονος, λυπούμε και κλαίω. Κήρυγμα αγνών, κήρυγμα πατερικών, κήρυγμα αποστολικών, κήρυγμα ριζοσπαστικών, που να ξεριζώνει τις ρίζες της αμαρτίας και να φυτεύει το δέντρο της αρετής, κήρυγμα που να απευθύνεται προς όλα στα τάξεις και προς τους ανωτάτους άρχοντας και να επαναβάνει του και αξεστήσει έχει γυναίκα το αδερφού σου, κήρυγμα που να μοχλεύει τα βάθη της καρδιάς, κήρυγμα που να παρουσιάζει ζωηρά την εικόνα του εσταυρωμένου Θεού μας, κήρυγμα το οποίο να έχει ως σύνθημα αυτό που ευρίσκεται εδώ η παράνω της κεφαλής σας, ότι αγώνησε υπερ αληθείας μέχρι θανάτου και ο Κύριος ο Θεός έσυ με θυμών, τι ούτω κήρυγμα σπανίζει, αδελφοί μου, σήμερα. Μάλιστα. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, το κήρυγμα έχει ανάγκη ανδρός φερεπώνου και ανδρή και φερεπώνου και ετοίμου προς θάνατον. Πρέπει το κήρυγμα μας στοιχίζει. Άμα μας στοιχίζει, δεν είναι κήρυγμα αυτό. Και γι' αυτό πρέπει να αισθανόμεθα την ατέλεια και την αμαρτωλότητά μας, αδελφοί μου. Και την ατέλεια και την αμαρτωλότητά μας εν σχέση με το κήρυγμα του Ευαγγελίου πρέπει να είναι παρόμοιο με το αίσθημα που αισθάνεται ο ιερεύς όταν κυκλώνει το ρόδι θυσιαστήριον και λέγει «Ουδής άξιος των συνδεμένων σε αρχές επιθυμίες και δωρές προσέρχεστε προς την γη της βασιλεύ της δόξης». Είμαστε ατελείς, είμαστε αμαρτωλοί και το αίσθημα αυτό πρέπει να κυριαρχεί στις καρδίες μας. Διηγούμε, αναφέρω ένα παράδειγμα από την ιστορία του Άμβωνος. Θα έχετε ακούσει όλοι για ένα εξαίρετον διδάσκαλον και θεολόγων της αρχαίας εποχής, κορυφαίων, τον Οργένη. Ο Οργένης ήταν χαλκέντερος.
διδάσκαλος εξαίρετος, θεολόγος σπουδαίος, αλλά έπεσε σε ορισμένα σφάλματα τα οποία κατεδίκασε η Εκκλησία Διακομινική Συνόδου. Εν τούτης όμως υπήρξε αστήρ πρώτου μεγέθους στον θεολογικό κόσμο. Τον εκάλεσε μια πόλης, τον εκάλεσε ένας επίσκοπος να ομιλήσει. Επήγε στην πόλη, αφού τον εκάλεσε και ο επίσκοπος. Και ο Κοργένης δεν ομιλούσε όπως μιλούμε εμείς κατόπιν προπαρασκευής και μελέτης, αλλά εκείνος ή το ρήτρο το οποίο έρεε με τα μεγάλης ευκολίας των λόγων του Θεού. Ανέβηκε επάνω και άνοιξε την Αγία Γραφή ο Οργένης. Και τα μάτια του, μόλις άνοιξε την Αγία Γραφή ο Οργένης, πού πέσανε? Έπεσαν σε ένα ρητόν, ένα ρητόν της Αγίας Γραφής. Και το ρητόν αυτόν το συνεκλώνησε. Μάλιστα, φτάνει αδέρφια μου, φτάνει ένα ρητόν να μας σώξει της Αγίας. Είναι τόσο δυνατή η Γραφή, περιέχει τόση εκρηκτική δύναμη, ώστε δύναται να θράψει και βράχους εγγρανίτου ακόμα. Έφτασε ένα ρητόν να συγκρονίσει εκ βάθρων την ηρωική ψυχή του Οργένους. Έφτασε όπως και σήμερα ένα ρητόν που είπε ο Χριστός εις τον Ζακχαίον: «Ζακχαίε κατάβητη, σπεύσας κατάβητη, εν το οίκουσιν δημήνε». Έφτασε το ρητόν εκείνον να συγκρονίσει την καρδία του Ζακχαίου και ο οίκος αυτός να γίνει αρνή του Χριστού μας. Έφτασε ένα ρητόν που άκουσε ο Άγιος Αντώνιος: «Πώλησόν σου τα υπάρχοντα και δοστοχείς», και ο Αντώνιος επώλησε ολόκληρο την πατρική περιουσία του και απήθη στην έρημον, γενόμενος ασκητής της ερήμου. Έφτασε ένα ρητόν στον ομώνυμον μου Άγιον, τον Άγιον Αυγουστίνον της Ιππόνος, να πέσει τα μάτια του επάνω σε ένα ρητόν της Γραφής: «Η νύχς προέκοψε, η μέρα ήλικε, αποθώμεθα ουν τα έργα του σκότους και λυσόμεθα τα έργα του φωτός». Και τον ρητόν αυτόν τον συνεκλώνησε κυριολεκτικώς και τον έσαι εκ θεμελίων και έγινε ο μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας της Δύσεως. Έφτασε και ένα ρητόν να συγκρουνήσει το Ρωγέν. Ποιον το ρητόν? Είναι στον 49ο ψαλμών, στο ψαλτήριο. Τι λέει εκεί? «Το δε αμαρτωλώ», είπε ο Θεός, «είναι αυτής η διηγή τα δικαιώματά μου και αναβάνεις την διαθήκη του στόματών». Ποιος είσαι εσύ? Ποιος είσαι εσύ που κάνει, που κηρύττεις το λόγο του Θεού? Ποιος είσαι εσύ που παίρνεις τη γλώσσα, τα ρήματα του στόματός μου, την αιωνία μου διαθήκη? Είναι τόσο μέγας ο Θεός, τόσο είναι το μεγαλείο του Θεού, που πρέπει, αδέρφια μου, όπως λέει και ο λαός, προκειμένου να φέρουμε τη λέξη Θεός, να πλύνουμε το στόμα μας με ροδόσταγμα, και πρέπει τα αυτιά μας να τα καθαρίσουμε από κάθε άλλη την πνευματική ακαθαρσία, την πνευματική μας κουαρκοή, δεν ακούσαμε τα λόγια του Θεού. Και ο Μέν Οργένης είχε αυτή τη συνέστηση, και όχι μόνο ο Οργένης αλλά και άλλοι διδάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίας μας. Και εμείς σήμερα που παρουσιαζόμαστε ενώπιόν σας, το αισθάνομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό το πράγμα. «Το δε αμαρτωλό», είπε ο Θεός, «είναι τη διηγή». «Το δε αμαρτωλό Αυγουστίνο», τι είπε ο Θεός, «είναι τη διηγή τα δικαιώματά σου και αναβάνεις τη διακία του στόματός μου». Θα έπρεπε στη θέση μου να είναι ένας μεγάλος πατέρας Εκκλησίας, ένας Γρηγόριος θεολόγος, ένας Βασίλειος, μέγας Βασίλειος και Χρυσόστομος, να σας στηρίξει το λόγο του Θεού. Θα έπρεπε εδώ άγγελος εξ ουρανού για να σας διομιλήσει τα λόγια του Θεού. Αλλά ας είναι μεγάλη η ασπλαχνία του Θεού που μας αξιώνει την ώρα αυτή να βρισκόμαστε στην αίθουσα. Είτε να δώσει ο Θεός σε μένα μεν γλώσσα για να λύσω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Σε εσάς δε, να δώσει όχι μόνο ακοή και προθυμία, αλλά και ζήλων και αυταπάρνηση μέχρι μαρτυρίου και μέχρι θανάτου για τα ωραίας ιδέας του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, προς δημιουργία μιας νέας κοινωνίας πραγμάτων, προς μια ριζική αλλαγή καθεστώτων και πραγμάτων, προς δόξαν Χριστού. Διότι ο χριστιανισμός είναι η μεγαλύτερα επανάσταση που υπάρχει στον κόσμο, και κάθε χριστιανός πρέπει να γίνει επαναστάτης. Και είναι ντροπή μας να προηγούνται στους αγώνας οι κομμουνιστές προς τιμήν τους, να προηγούνται οι χιλιαστές προς τιμήν τους, να προηγούνται οι μασόνοι προς τιμήν τους εξ επόψεώς των, και εμείς να είμαστε ουραγοί ενώ έπρεπε να είμαστε προς φυλακή, τα λόγια μιας νέας κοινωνίας προς δόξαν Χριστού.
Ας αφήσουμε επιτέλους πλέον την αδράνεια και ας συνηθούμε δραστηρίως, εάν θέλουμε να φτιάσουμε πατρίδα που να γίνει το άστρο των Βαλκανίων και του κόσμου ολόκληρου. Θα ομιλήσουμε. Περιμένετε κήρυγμα. Από εδώ, από τον Άμβολα, κάθε Κυριακή εκλεκτά παιδιά του Θεού, θεολόγοι νεότεροι, σας ομιλούν επικοδομητικώς. Άλλοτε μεν επί του Ευαγγελίου, άλλοτε επί του Αποστόλου, άλλοτε επί των βίων των Αϊτών Αγίων. Αλλά εγώ απόψε θα καινοτομήσω. Θα κάνω κήρυγμα όχι επάνω στα θέματα αυτά που ακούτε, αλλά θα κάνω ένα θέμα που νομίζω ότι ανταποκρίνεται στην επιθυμία όλων ημών οι οποίοι συρρεύσατε σήμερα εδώ στο κλειδί. Το θέμα θα είναι έκτακτον, έξτρα. Τι θα είναι το θέμα? Νέα από τη Σύνοδο. Από τη Σύνοδο της Ελλασίας. Εμπρότης. Δεν πιστεύω να είστε αδιάφοροι, γιατί υπάρχουν αδιάφοροι που δεν θέλουν να ακούσουν νέα για την ενορία τους, νέα για την Εκκλησία, νέα για την Εκκλησία του Χριστού. Όπως οι φίλαθλοι ενδιαφέρονται να μάθουν τα νέα για τους αγώνας τους αθλητικούς που γίνονται στα γήπεδα. Όπως λέγω, οι φίλαθλοι ενδιαφέρονται και ανοίγουν τα ραδιόφωνα και συγκινούνται, και μερικοί μάλιστα παθαίνουν και συγκοπή όταν δούνε ότι δεν πηγαίνει ευχάριστα ο όμιλός των. Έτσι πρέπει και εμείς να έχουμε ένα ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον, όχι, διαφωνώ, με πολλούς διαφωνώ. Όχι, την ψυχούλα μας, την ευχή μας, την προσευχή μας, τα ιδία μας, όλα καλά. Αυτός είναι ο θρησκευτικός άνθρωπος, δεν είναι ο θρησκευτικός άνθρωπος. Εμείς πρέπει να είμαστε εκκλησιαστικοί και πάνω το οποίο συμβαίνει στην Εκκλησία να μας ενδιαφέρει τα μέγιστα. Διότι αυτό το άλλο, να περιοριστούμε απλώς, να σώσουμε την ψυχούλα μας, καλόν και άγιον είναι. Αλλά στην εποχή αυτή που ζούμε, πρέπει να αποκτήσουμε εκκλησιαστικό φρόνημα και εκκλησιαστική αγωνιστικότητα και να αγωνιζόμεθα για να δοξαστεί και πάλι η Εκκλησία μας. Λοιπόν, ενδιαφέρεστε για την Εκκλησία όσοι είστε εδώ και δεν σας είναι αδιάφορο τι γίνεται στην Εκκλησία. Αν και δυστυχώς συνεδριάσαμε. Πόσοι? 80. Αριθμός ικανός που συνεκρότει άλλοτε τοπικάς συνόδους στην αρχαία Εκκλησία, η οποία θαυματούργησα. Και 80 αυτοί οι επίσκοποι θα δίνονται να κάνουν θαύματα. Να κάνουμε θαύματα, γιατί είπα, ξέρω τον εαυτό μου, θαύματα μέσα στην πατρίδα μας, ώστε να ανέρθει η δόξα της Εκκλησίας. Αλλά δυστυχώς είναι κλειστές οι πόρτες. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, κλειστές οι πόρτες και αστυνομικά όργανα φυλάγουν την σύνοδο. Εις τρόπον ώστε κανείς να μην μπορεί να εισέλθει. Όχι, να ανοίξουν οι πόρτες, να ανοίξουν οι πόρτες, να μπει ο λαός, να μπει ο κλήρος, να ξέρουμε τι γίνεται μέσα εκεί πέρα, να ακούετε, να φαίνεται μέσα όλοι οι φωνοί. Δεν είμαι μασονική στο Α. Μασονική στο Α, να κλειστεί εκεί πέρα, ιστροπονώστε, δεν έχουμε μυστικά. Τα μυστικά μας είναι μυστικά του λαού και πρέπει ο λαός να γνωρίζει τι συζητούνται, τι θέματα συζητούνται και όχι να λαμβάνονται τόσα αστερά μέτρα ώστε να μην διαρρεύσει τίποτα έξω από την αίθουσα της Ιεράς Συνόδου. Ποια θέματα συζητήσαμε? Τα θέματα που συζητήσαμε είναι σπουδαία. Το ένα είναι η πλήρωση εδρών. Δύο έδρες, δύο μητροπολιτικές έδρες είναι κενέ, ήταν κενέ. Η μία η Χίος και η άλλη το Καρπενήσι. Μένεις ευχαριστημένος από την εκλογή? Όχι. Γιατί? Όχι διότι έχω να κατηγορήσω τα πρόσωπα τα οποία εξελέγησαν, αλλά διότι έχω να κατηγορήσω σφοδρός το σύστημα με το οποίο γίνονται οι εκλογές. Θέλετε να δίνετε πως γίνεται η εκλογή? Εκλογή στην παλιά εποχή, στην αποστολική εποχή, ανοίξατε τα σπράξη των Αποστόλων. Και τότε θα δείτε ότι υπήρχε μία κενή θέση. Όχι επισκόπου, Αποστόλου κενή θέση. Αποστόλου παρακαλώ. Ήταν η θέση η κενή που δημιούργησε ο Ιούδας όταν απερθόν απήγξατο. Κενή θέση. Και μαζευτήκαν οι Απόστολοι. Τι είπανε? Θα εκλέξουμε εμείς οι Απόστολοι, οι 11 Απόστολοι, θα εκλέξουμε τον διάδοχο του Ιούδα, τον αντικαταστάτη του Ιούδα? Όχι, τι ευγένεια. Καλέσαν όλη την Εκκλησία. Και όλη η Εκκλησία τότε
Εκκλησία πώς ήτανε, 120 ψυχές ήταν η πρώτη εκκλησία, μεταξύ των οποίων έλαμπε ως πρόσωπον, εξαιρετικών πρόσωπων, μοναδικών πρόσωπων η Παναγία Παρθένος. Άνδρες και γυναίκες ήταν η εκκλησία η πρώτη. Και λένε εκεί, ο προεδρεύων της Συνόδου λέγει, εκλέξατε, όχι εμείς, εκλέξατε αδελφοί, όχι εμείς, εκλέξατε εσείς. Εσείς γνωρίζετε τα πρόσωπα και πράγματα. Και έκαναν εκλογή και βήκανε δύο. Δύο. Και από τους δύο πάλι δεν είπαν οι Απόστολοι, εμείς θα διαλέξουμε τον ένα από τους δύο. Όχι, ευγένεια, δημοκρατικότης, υψίστη. Όχι εμείς οι δύο. Όχι εμείς. Σεις εκλέξτε. Και πάλι εκλέξτε. Κλήρο. Κλήρο. Βάλανε κλήρο και βγήκε ο Ματίας, ο οποίος συγκαταρρυθμίθη. Αυτή ήταν η εκλογή. Αυτό το σύστημα το αρχαίο της εκλογής. Ο λαός να εκλέγει. Έτσι γίνονταν εκλογή στους αρχαίους χρόνους. Και μέχρι σήμερα στο ευχολόγιο, αν τα ανοίξαμε το ευχολόγιο, λέει κάπου το ευχολόγιο στη χειροτονία του επισκόπου, ότι ψήφο κλήρου συμβάσεις της Μητροπόλεως εξελέγει. Να λέμε ψέματα δηλαδή, κοροϊδεύουμε το λαό δηλαδή. Και το σύστημα αυτό της εκλογής από κλήρων και λαών υπάρχει ακόμα στην Κύπρο. Εκεί όπως εδώ ψηφίζουμε δήμαρχο, όπως ψηφίζουμε βουλευτή, όπως κάνουμε εκλογάς, έτσι και στην Κύπρο όταν παρουσιαστεί καινή θέση ψηφίζει ο λαός. Και ο λαός μπορεί να σφάλει ο λαός, αλλά επιτέλους έχει ο λαός το αμαρτημά του, έχει ο λαός την ενοχή του και όχι ολίγοι άνθρωποι. Εδώ ολίγοι εκλέγουν τον επίσκοπο της εκκλησίας. Ψήφο λοιπόν και λαού είναι η αδαμαντίνη βάση, της αποστολική βάση της εκλογής. Πάρτε παράδειγμα, το σας αφηνήσω. Στο Καρπενήσι λέω χάρη, τα άγραφα. Ποιος είναι ο Καρπενήσι, είναι κανείς το Καρπενήσι εδώ μέσα. Καρπενησιώτης είναι κανείς από πάνω τα άγραφα, ψηλά, πάνω, ψηλά. Λοιπόν, εκεί. Είναι κάτω από εκεί. Το Καρπενήσι λοιπόν, εάν στο Καρπενήσι γεννόταν εκλογή, και καλεί το ο ευγενής και υπέροχος λαός του Καρπενησίου να ψηφίσει επίσκοπο, ο λαός του Καρπενησίου και περιχώρων θα εξέλεγε ένα κληρικό αδάμαντα, ένα κληρικό υπέροχον, ένα κληρικό αποστολικό που με τα πόδια του επέρασε όλα τα άγραφα χωριό-χωριό σαν τον Άγιο Κοσμά. Και αυτός ο κληρικός που θα εξελέγει το με 95% ως επίσκοπος είναι ο Διοσίθιος Κανέλος Αρχιμανδρίτης. Αυτός θα εξελέγει το. Δεν συνδέομαι μαζί του, ούτε να έχω καμία σχέση μαζί του, ούτε είναι πνευματικό μου τέκνον, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, όταν εξελέγεται ο Δοσίθιος. Και τώρα στη Σύνοδο δεν πήρε ούτε μία ψήφο. Ούτε μία ψήφο. Ούτε μία ψήφο. Ούτε είναι γραμμένος ακόμα και στον κατάλογο των εκλογήμων. Και εξελέγει ποιος? Ένας άλλος. Δεν κατηγορώ το πρόσωπο. Δεν έχω να κατηγορήσω τίποτα προς την ηθική του. Αλλά κατηγορώ το σύστημα. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει που πάει το Καρπενήσι. Πρέπει να πάρει το χάρτη να δει που πηγαίνει το Καρπενήσι. Και να πάει στο Καρπενήσι. Στο Καρπενήσι λοιπόν εκεί πέρα και να εμφανιστεί με έναν λαό ο οποίος θα έχει το παραπονό του ότι ο εκλεκτός του, ο αγαπητός του αρχιμανδρίτης που εκάθισε εκεί. Ποιο σύστημα επεκράτησε? Είναι το σύστημα το οποίο καταδικάζεται η Εκκλησία. Το καταδικάζει και είναι το σύστημα του γεροντισμού. Δηλαδή στην δεν έχω καιρό να το εκθέλω, σπέρδω να σας πω άλλα πράγματα, αλλά θα σας πω κάποτε τι είναι γεροντισμός. Σύστημα που επικρατούσε στο φανάριο. Τι συνέβη? Πήραν την εξουσία στα χέρια τους 4-5 μητροπολίτες, ο Δέρκων, ο Ηρακλίας, δεν ξέρω ποιος άλλος, και αυτοί οι 4-5 μητροπολίτες που πήραν στην εξουσία, δικτατορικό στην εξουσία της Εκκλησίας, εκτοπίσανε τους 80 άλλους μητροπολίτες, πήραν στα χέρια τους την εξουσία και αυτοί πλέον οι γέροντες έκαναν την εκλογή. Και τι συνέβαινε? Αρχιμανδρίτες νέοι δεν μετέβαιναν στην επαρχία πλέον, αλλά μαθευόταν όλοι στους γέροντας. Και ένας γέροντας κι άλλοι νόημοι μητροπολίτες, μητροπόλεις της Μικράς Ασίας, δεν είχαν κληρικούς για να ασκήσουν καθήκοντα στην αυλή των γερόντων επισκόπων. Στον άλλο ήταν 10, στον άλλο 15, στον άλλο 20. Τι κάνανε? Ο ένας κρατούσε το τσιμπούκι, ο άλλος κρατούσε τον καφέ, ο άλλος τις παντόφλες, ο άλλος το ροδοχείο και ο άλλος το μαγειρίο. Και από χειρούς γινότανε. Από τόσο γεροντισμό. Τον οποίο οφείλουμε να πούμε ότι συνετρίβει ο χειροντισμός και είναι κανονισμός και συμμετείχε πλέον εκτός των αρχιερέων και ο λαός.
και ο λαός. Και επί των ημερών αυτής συνεργασίας, ιεραρχίας και επισκόπων εξελέησαν σπουδαίοι μητροπολίτες και πατριάρχες των πατριαρχικών θρόνων. Τώρα γιροντισμός. 4-5 μητροπολίτες, αυτοί συγκεντρώνουν ψήφους. Πόσο συγκεντρώνουν είναι άλλο θέμα, δια το οποίο αυτή την ώρα δεν είναι η ώρα να σας πω. Λοιπόν, αυτό το σύστημα του γεροντισμού, σύστημα ευνοιοκρατίας, το πολεμό, και δι' αυτό τονίζω και δεν πάψω να τονίζω ότι ψήφο κρύο και λαού είναι, είναι ο αποστολικός τρόπος εκλογής των επισκόπων. Το ένα λοιπόν αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι το διαζύγιο. Αλλά προτού να πω για το διαζύγιο που είναι το σπουδαιότερο, θα πω για ένα άλλο θέμα που συζητήσαμε ως τελευταίο. Και το τελευταίο θέμα είναι η περιουσία. Γεννάται το ερώτημα, πρέπει να έχει η Εκκλησία περιουσία? Είναι θεμέλιο, είναι θεμελιώδες, πρέπει να έχει η Εκκλησία περιουσία? Λοιπόν, απάντησης. Ο Χριστός ήταν άκτιμον, δεν είχε τίποτα. Όταν κάποτε τον ρωτήσανε που μένει, απήντησε ότι τα πουλιά και οι αλεπούδες έχουν τις φωλιές των, αλλά ο Υιός του ανθρώπου δου και έχει που την κεφαλή κλείνει. Προς κέφαλον του υπήρξε το κτίμιο ξύμωρο του Σταυρού, επάνω στο Σταυρό εξέπνευσε ο ιδρυτής της Εκκλησίας μας. Αυτός ως άτομον, προσέξατε, δεν είχε περιουσία. Επέτρεψε όμως τους μαθητάς του να έχουν γλωσσόκομον, ταμείων ιδιαίτερων. Και ταμείας του γλωσσοκόμου, εκείνο που κράτη το γλωσσόκομο του εκκλησιαστικών ταμείων, ήταν ο Ιούδας. Τι το έκανε το γλωσσόκομο, ποιος ο σκοπός του ταμείου που είχαν οι Απόστολοι, τι εγκρίση και ευλογία του Χριστού, Χριστού μας, ο σκοπός ήταν διπλούς. Αφενός η εξυπηρέτηση των αναγκών, των μαθητών, των φυσικών των αναγκών που είχαν οι μαθητές. Διότι οι μαθητές δεν ήταν άγγελοι και αρχάγγελοι. Οι άγγελοι και αρχάγγελοι δεν έχουν ανάγκα υλικάς ανάγκας. Αλλά οι Απόστολοι και αυτοί ως άνθρωποι είχαν ανάγκη και τροφής και ενδύματος και άλλο την ως αναγκαίων πραγμάτων. Λοιπόν, αφενός ήταν η εξυπηρέτηση των αναγκών των μαθητών, των αναφυσικών αναγκών των μαθητών, η άλλη πλευρά του γλωσσοκόμου ήταν η προσφορά ελεημοσύνης και βοηθημάτων στους φτωχούς. Διπλούς ο σκοπός. Αυτό ήταν λυτή συντήρηση των εργατών του Ευαγγελίου και άσκηση φιλανθρωπία ήταν το ταμείο αυτό. Και το ταμείο αυτό ήταν η πρώτη μορφή εκκλησιαστικού ταμείου. Και διαμέσου των αιώνων βλέπουμε ότι η Εκκλησία έχει το ταμείο τη. Και η Εκκλησία τη Ελλάδος είχε περιουσία. Είχε μεγάλη περιουσία. Αφάνταστο περιουσία είχε η Εκκλησία μα. Τι έγινε? Ο λαό την έφαγε. Οι φτωχοί την έφαγαν, οι ανάπηροι πολέμου, η περιουσία αυτή σε ανωμάλως περιόδους του κράτου του έθνους μας περιείται ως επιτοπλίστων εις τα σχήρας καρχαριών, εις τα σχήρας γηπών, εις τα σχήρας ανθρώπων του κόμματος, οι οποίοι κατέφαγαν οικόπεδα, γήπεδα, αγρούς, δάση, τα πάντα, την οποία περιουσία αν την είχε η Εκκλησία μας θα μπορούσε να πραγματοποιήσει το σκοπό. Τώρα από τα 100 που είχε η Εκκλησία, μη ακούτε. Έμεινε ένα. Ξέρετε ποιος έχει τώρα τη μεγαλύτερη περιουσία? Τη μεγαλύτερη περιουσία ξέρετε ποιος την έχει? Την έχει το κράτος. Τι δεν έχει το κράτος? Παράδειγμα, εγώ επάνω στη Φλόρινα ήταν πρώτα περιουσία μεγάλης εκκλησίας. Πολύ, είχε δάση. Είχε νησάκι, ένα νησάκι που είναι ένα ωραίο νησάκι που είναι μέσα στη λίμνη, ο Άγιος Αχίλιος, ήταν εκκλησιαστικό. Τα πήραν λοιπόν τα πάντα. Τα πάντα τα πήρανε. Δεν έμεινε τίποτα πλέον. Και μένε μόνο τα μοναστήρια ερείπια και γύρω από τα μοναστήρια λίγος χώρος. Τίποτα άλλο, γεμάτος αγκάθια. Και όμως, ενώ δεν έχει η Εκκλησία σπιθαμήν γης στην ακριτική περιφέρειά μου, έχει μόνο μέσα στη Φλόρινα 30 οικόπεδα που περίπτωσαν στην Εκκλησία, στο κράτος, από διαφόρους αιτίας. Ζητούν οι ανάπηροι, ζητούν οι φτωχοί, ζητούν. Όχι, ούτε ένα δεν είναι. Μία πατάστε λοιπόν. Εκείνος που έχει τεραστία περιουσία σήμερα, αμύθων περιουσία, είναι το κράτος, το οποίο δεν ξέρει ούτε ποιο έχει περιουσία. Προχθές γράφανε για το Πανεπιστήμιο εδώ, το Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Τεράστια περιουσία, τεράστια. Μια πολυκατοικία που άφησε ένας πλούσιος ομογενής στο Πανεπιστήμιο εδώ της Θεσσαλονίκης, εγκαταλείφθη τελείως, μπήκανε γείτονες μέσα, πήρανε καθρέπτες, κρίσταλα, πίνακας σπουδαίος και ακριβής, ρημαδιό.
Τίποτε απολύτως. Τώρα το μάτι τους είναι στην Εκκλησία. Η Εκκλησία, σας επαναλαμβάνω, έχει μικρά περιουσία εν σχέση με την τεραστία περιουσία που έχει το κράτος και άλλοι οργανισμοί. Τι να γίνει τώρα αυτή η περιουσία? Εγώ έλεψα την ιδέα. Δραχμή εις το κράτος. Δραχμή εις το κράτος. Δραχμή εις το κράτος. Σε ένα κράτος μασονικών, σε ένα κράτος άθεων, σε ένα κράτος καρχαριών, σε ένα κράτος ανήθικων, σε ένα κράτος μπαταξίδικων. Η Εκκλησία, όλα όσα έχει η Εκκλησία, όχι πλέον για τα σγαστέρα των αρχιερέων, όχι για τα σγαστέρα των ιερέων, να φτιάσουμε το γλωσσόκομο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Για το γλωσσόκομο αυτό του Ιησού Χριστού υπό νέα μορφή να ονομαστεί οργανισμός εκκλησιαστικής ευφυΐας, και εκεί μέσα να πάνε όλα μέσα εκεί πέρα. Και από εκείνα να παίρνουν, να ενισχύονται τα ευαγή ιδρύματα της Εκκλησίας, τα οποία παρακαλώ, σας μεριτώ, είναι και η άλλη πλευρά της Εκκλησίας. Μέχρι τη στιγμή η Εκκλησία της Ελλάδος έχει χτίσει στας διαφόρους Μητροπόλεις 300 ευαγή ιδρύματα. Γυροκομεία, ορφανοτροφία, άσυλα, τις κατασκηνώσεις και άλλα ιδρύματα ευαγή, τα οποία φυτοζωούν, δεν έχουν χρήματα. Και το εκκλησιαστικό, και ένα νοσοκομείο εδώ κλείνει, το νοσοκομείο των εκκλησιαστικών εδώ των ιερέων κλείνει με έλλειμμα 2 εκατομμυρίων κάθε μήνα, δεν έχει να πληρώσει κλπ. Δεν έχει να πληρώσει. Λοιπόν, όλη αυτή η περιουσία που έμεινε να συσσωρευτεί, να δημιουργήσει τα βάσεις ενέως οργανισμού. Και σύνθημα να έχουμε όλα. Σύνθημα να έχουμε εμείς οι κληρικοί και ορπαντός οι άγαμοι και οι επίσκοποι, όλα δια των λαών, τίποτα δια των εαυτών μας, όλα δια των λαών, τίποτα δια των εαυτών μας. Πλην μόνο, και επειδή δεν είμαστε άγγελοι, πλην μόνο εκείνων των αγκαίων πραγμάτων τα οποία έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε. Πλην εκείνου που είπε ο Απόστολος Παύλος, έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρχιστησόμεθα, σε αυτά θα αρχιστούμε. Εάν ξεκονομήσουμε την τροφή μας, πέραν τούτου δεν ζητούμε τίποτα άλλο περισσότερο. Αυτό λοιπόν το σύνθημα πρέπει να επικρατήσει. Τα αυτά είπα ως προς το θέμα αυτό της περιουσίας. Αλλά, καλά, ας τα αφήσουμε αυτό μετά. Και τώρα ερχόμαστε στο σπουδαιότερο θέμα, το οποίο σας συγκλονίζει όλους, διότι είναι το σπουδαιότερο θέμα όντως. Είναι το διαζύγιο. Το διαζύγιο. Όλοι γνωρίζετε ότι ο δεσμός γυναικός και ανδρός είναι φυσικός. Έπλασε ο Θεός τον άνδρα και την γυναίκα. Τι σοφία! Μα δεν υπάρχει πιο σοφότερο λέει από την Γραφή. Έπλασε. Τι έπλασε? Δεν έκανε έναν άντρα και 10 γυναίκες. Το χαρέμι τον αγαπάδο. Δεν έφτιασε μια γυναίκα με 10 άντρες. Όχι. Έναν άντρα, μια γυναίκα. Ένας άντρας, μια γυναίκα. Ένας άντρας, μια γυναίκα. Όταν ενωθούν πλέον αυτοί και έρθει παιδί στον κόσμο, αυτό πλέον είναι μυστήριο μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Είναι η εικόνα της Αγίας Τριάδος. Δεν ξεχωρίζει πατέρας, μάνα, παιδί. Είναι πλέον ένα σύμπλεγμα, ένα ουράνιο σύμπλεγμα. Είναι μια εικόνα της Αγίας Τριάδος. Πατήρι, ως και Άγιο Πνεύμα, που εικονίζει εδώ κάτω στη γη την Αγία. Και όπως τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι ενωμένα αρρήκτως το ένα με το άλλο, κατά παρόμοιον τρόπο πρέπει να είναι ενωμένα τα τρία αυτά πρόσωπα, παιδί, μάνα, άντρας, πατέρας, μητέρα και παιδί. Αυτό είναι. Και είπε ο Χριστός, ο Θεός συνέζεξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Δεν επιτρέπεται χωρισμός. Παρά μόνον για μία αιτία. Καθαρά τα λόγια. Είναι αδαμάντινα τα λόγια. Δια μόνο μία αιτία να επιτρέπει. Όταν παρουσιαστεί κρούσμα απιστίας, όταν παρουσιαστεί κρούσμα μοιχείας, όταν ο ένας απατήσει τον άλλο, τότε μόνον επιτρέπεται το διαζύγιο. Τα είπε καθαρά ο Κύριος. Καθαρά αδαμάντινα. Και πρέπει να ομολογήσουμε ότι στην παλιά εποχή που ζούσαν πραγματικώς χριστιανική ζωή οι άνθρωποι στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, παντού στην Ελλάδα, παντού, δεν υπήρχε διαζύγιο. Εάν σας πω ότι στη Μητρόπολη μου, στα χρόνια της Οικοκρατίας, 100 χρόνια, διαζύγιο δεν υπήρχε. Θεέ μου. Στον Πόντο διαζύγιο, στη Μικρά Ασία διαζύγιο. Όχι, αγνάτα ήρθε. Αλλά και στον αρχαίο κόσμο ακόμα. Κάτω στη Μάνη, ή τον άγνωστη λέξη μοιχεία.
Μυχαίει τον άγνωστος κάτω στα αυτηρά ήθη των Σπαρτιατών και της αυτής. Και λέγανε μάλιστα ένας έλεγε, εάν μπορεί επάνω στην κορυφή του τα ηγέτου, εάν μπορεί επάνω στην κορυφή του τα ηγέτου να σταθεί βόδι, το οποίο να μπορέσει από εκεί από την κορυφή του τα ηγέτου να πιει νερό από τον Ευρώτα, τότε και μόνο θα βρει τη γυναίκα ή άντρας να μοιχεύεται. Και λέγανε ακόμα ότι το να γκρεμίσεις, το να χωρίσεις ένα αντρόγινο, το να χωρίσεις ένα αντρόγινο είναι αμαρτία 100 φορές μεγαλύτερη από ότι να γκρεμίσεις μια εκκλησία. Προτιμότερο να γκρεμίσεις μια εκκλησία. Αν έρθουν δύο άνθρωποι και μου πούνε εγώ γκρέμισα μια εκκλησία και όλοι μου πούνε ότι χώρισε ένα αντρόγινα, σε αυτόν που γκρέμισε την εκκλησία να τον επιτρέψω να κοινωνήσει υπό ένα όρο, να χτίσει καινούργια εκκλησία. Αλλά στον άλλο, όχι! Πιτίνουν βαρύ, τα βαρύτερα αμαρτήματα που τρυπώνουν σαν τα φίδια μες στα σπίτια και διαλύουν τις οικογένειες. Βαρύ το αμάρτημα αυτό. Ένας και μόνο λόγος. Εκτός του λόγου αυτού είναι μόνο ο θάνατος. Και μόνο το φτιάρι του νεκροθάφτου χωρίζει το αντρόγινο. Είναι καθαρά αυτά. Πολύ καθαρά μέσα στο Ευαγγέλιο. Αιτία μοιχείας και θανάτου. Τι έγινε. Στον ένα λόγο, δεύτερο λόγο, τρίτο λόγο, τέταρτο λόγο, πέμπτο λόγο, έκτο λόγο, εφτά λόγο, οχτώ λόγο. Και η Εκκλησία πρόδωσε την επιστολή της. Υποχώρησε και ενώ έπρεπε να σταθεί ακμαία και σταθερά επάνω στον ένα και μόνο λόγο του Ευαγγελίου, όπως πρέπει να πούμε προς τιμή της Καθολικής Εκκλησίας, μαρόλωτας διαφοράς, εστάθη στον ένα λόγο η Εκκλησία, την Παπική Εκκλησία, εμείς υποχωρήσαμε και τώρα πλέον αφού πλέον υποχωρήσαμε και δημιουργήσαμε ένα ευρύτατο φάσμα διαζυγίου, κατόπιν τώρα πλέον ερχόμεθα να φτάσαμε στον τελευταίο, στον πυθμένα πλέον. Που ο πυθμένα να θεσπίσουμε να ζητούν να γίνει το αυτόματο διαζύγιο. Τι θα πει αυτόματο διαζύγιο. Δεν υπάρχει στην νομοθεσία των άλλων εθνών. Ούτε στην Αγγλία, ούτε πουθενά, ούτε στη Ρωσία. Τι θα πει αυτόματο. Ένας φεύγει από το σπίτι χωρίς παρακαλώ να δώσει αφορμή, παρά μικράν αφορμή να δώσει γυναίκα. Μια γυναίκα τιμία. Με τα παιδιά της, με τη λατρεία των προς τον σύζυγό της, με την εξυπηρέτηση προς τον σύζυγό της και λοιπά. Μια ωραία πρωία το σκάει. Το σκάει και σμίγει με μια άλλη παλακίδα. Και τι κάνει. Αγνοεί την γυναίκα. Και η γυναίκα αυτή η τιμία παραμένει και εργάζεται για συντηρήσει τα παιδιά της. Και περιμένει τώρα ο κύριος με το ρολόι στα χέρια. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια. Νταν! Χτύπησε 6 χρόνια. Πάει, τελείωσε. Φτάνει ο χρόνος και μόνο. Χρονόμετρο! Διαζυγίων χρονόμετρων ή μάλλον διαζύγιων καζανόβα, όπως το ονόμασαν μερικοί. Τορπίλα η οποία τεινάζει στον αέρα ολόκληρο την οικογένεια. Τι λέγουν αυτοί? Λέγουν ότι είναι πολλοί. Μα είναι πολλοί, λέει αυτοί. Τι να τους κάνουμε. Μα μια έρευνα που έκανε η εκκλησία μας κάτω στον Πειραιά, ο Δεσπότης έκανε μια έρευνα και τους βρήκε όλους αυτούς 85-90. Μια άλλη έρευνα που έκανα εγώ επάνω στη Μητρόπολη μου δεν είναι παραπάνω από 20, δεν είναι. Και μια άλλη έρευνα που έκανε ένας επιστήμον καθηγητής Πανεπιστημίου δεν είναι παραπάνω από 3.000, είναι αυτή. 3.000, δεν είναι παραπάνω από 3.000. Διότι είναι τόσο νευρή το φάσμα του διαζυγίου, ώστε ευκόλως πέρα το διαζυγίου. Αυτά τι είναι. Είναι μερικοί που δεν μπορέσαν να παρουσιάσουν μάρτυρες. Πήγαν στα δικαστήρια μέχρι το Αριουπάγου, αλλά βρήκαν τη γυναίκα 24 καρατίων. Δεν μπορέσαν να βρουν τίποτα. Τίποτε δεν μπορέσαν να βρουν. Τίποτε. Είναι σπάνιο φαινόμενο αυτό. Είναι νεότερη Πινελόπε. Θα ακούσατε περί Πινελόπης εσείς όλοι εδώ, ότι ήταν μια γυναίκα τιμία στους μυθικούς χρόνους, ότι είχε άντρα τον Οδυσσέα, ο οποίος έπλεξε πολλά ειδήλια περί των οποίων κάνει λόγον η Οδύσσια, και περί πλανάτου 20 χρόνια, και μέσα στα 20 χρόνια προσπαθούσανε να παραπλανήσουν την Πινελόπη, να κάνει άλλον γάμα. Γάμον, τι έλεγε αυτή? Όχι. Και να σου ξαπατήσει τι έλεγε. Λέγει, όταν τελειώσω δουλεύω στον αργαλιό, και όταν τελειώσει ο αργαλιός, τότε τελειώσει το πανί του αργαλιού που υφαίνω, τότε θα κάνω γάμο, θα σκεφτώ για γάμο. Τι έκανε τη νύχτα? Ήφαινε όλη μέρα και τη νύχτα ξύλωνε. Ήφανε και ξύλωνε και συνεπώς αδίκως περίμεναν αυτοί οι μνηστήρες να συνάψει άλλον γάμο, η Πινελόπη. Πολλοί, ολίγοι είναι αυτοί, ας λένε ότι είναι πολλοί. Είναι 3.000, δεν είναι παραπάνω. 4.000, 5.000, 10.000. Και ρωτώ, οι 10, οι 3.000 αυτοί απέναντι τίνος.
μετρήστε απέναντι τι είναι ως αριθμό 4 εκατομμυρίων γάμων, 4 εκατομμυρίων γάμων εντύμων Ελλήνων και Ελληνίδων. Και στη ζυγαριά του κυρίου Καραμαλή οι 3.000 αυτοί ζυγίζουν περισσότερο από τα 4 εκατομμύρια των Ελλήνων. Λοιπόν, τώρα είναι πολλοί, είναι λίγοι, αλλά κάνουν θόρυβο και δημιουργούν την εντύπωση ότι είμαστε πολλοί, είμαστε πολλοί, τι θα γίνει με εμάς και λοιπά πολλοί. Θέτε ένα ψεύδος. Την ημέρα που συζητείτε το διαζύγιο που συζητείτε, απ' έξω περνώ και εγώ πάνω από στη σύνοδο, να κόσμος. Λέω, τι είναι αυτή, λέω, αλήτρωτη είναι. Λέω, αλήτρωτη. Μετά με παίρνει τηλέφωνο ένας και μου λέει, πάτερ μου, μη χαλιάσαι. Αυτή που είναι απ' έξω και σύνδωσε έμενε με την εντύπωση ότι είναι αλήτρωτη. Γίνεται μια έρευνα, τι αποδεικνύει. Δεν ήσαν αλήτρωτοι. Ήσαν εργάτε ενός εργοστασιάρχου, ο οποίος ήταν αλήτρωτος και τους έστειλε όλους εκεί πέρα να παρουσιάζουν τον αλήτρωτο. Λένε τώρα αυτοί, καλά. Τι θα γίνει ο γάμος αυτός? Κι είναι έτοιμοι μερικοί που είναι πλούσιοι να δώσουν λεφτά πολλά. Πόσα θέλεις, κυρά μου, δεν σε θέλω πλέον. Έχω σμίξει με καινούργιους έρωτας. Απολαμβάνω άλλη οικογενειακή. Θαλπορή, δεν σε θέλω πλέον. Πήγε μια αναστέτειος, πολύ λεπτάς, εκατομμυριούχος, που νομίζει ότι τα λεπτά κυβερνούν την ανθρωπότητα. Και πήγε σε μια τιμία πτωχιά γυναίκα και της είπε, θα σου δώσω 2 εκατομμύρια να μου δώσει το δια. Όχι! Όχι μόνο τα 2 εκατομμύρια, όλο το χρυσάφι της γης και του ουρανού να μου δώσεις. Εγώ δεν διαλύω τον γάμο μου. Και αδελφοί μου, πρέπει να πιστέψω με. Μες στον παράδεισο του Θεού δεν θα πάνε δεσποτάδες και δεν θα πάνε παπάδες και καλόγεροι. Πολλοί ολίγοι από αυτού θα σωθούμε, αδέρφια μου, όπως είπε ο Κοσμάς ο Τολός. Μέσα στον παράδεισο θα δούμε φαινόμενα τρομακτικά, θα δούμε πράγματα φοβερά. Μέσα αυτή τη σαπίλα της συνωνίας, μέσα στην κοπριά αυτή των Σοδόμων και Γομόρων, υπάρχουν διαμάντια. Θα σας φέρω ένα διαμάντι, ένα από τα διαμάντια τα οποία θα θαυμάσετε ότι υπάρχουν σήμερα τιάφτια αδάμαντες. Στην περιφέρειά μου, από ένα χωριό, ένας άντρας νέος άφησε τη γυναίκα του με 3 παιδάκια, 25 ετών η γυναίκα, νεοτάτη, και σκόθηκε και έφυγε και πήγε στη Γερμανία, τη μεγάλη αυτή ρουφήκτρα του ελληνισμού, και εκεί πάνω στη Γερμανία δημιούργησε σχέσεις με Γερμανίδες. 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια, καμία απάντηση, ούτε τηλεγράφημα, ούτε γράμμα, ούτε τσεκ, ούτε καμία άλλη εκδήλωση πατρικού ενδιαφέροντος και συζυγικού ενδιαφέροντος. Περάσανε χρόνια. Οι γονείς, οι άλλοι, παντρέψου, πάρε διαζύγιο, να φτιάσεις. Τη ζητούσαν 10, όχι λέει υπερβολή, 10, διότι ήταν εκλεκτή γυναίκα, σπανία γυναίκα, εργατική γυναίκα, από τα σπανία γυναίκα. Όχι, τον περιμένω. Και ύστερα από 20 χρόνια ήρθε η μετάνοια. Μετάνοια. Και ήρθε, όχι στο χωριό, δεν πήγε στο χωριό, το μικρό χωριό της Πτολεμαϊδος, επήγε στην Πτολεμαϊδα και δειλά-δειλά επλησίασε ανθρώπους που ήταν από το χωριό αυτό και τους ρώτησε, τι κάνει η γυναίκα μου, παντρεύτηκε? Όχι, σε περιμένει. Και μου εισάξε, σε περιμένει, άρχισε να κλαίει. Πω, τέτοιο πράγμα. Και μετά τον πήγανε στο χωριό και χτυπούσαν καμπάνες χαρμόσυνα, μεγάλο Πάσχα, Πάσχα Κυρίου. Μάλιστα. Όταν δεν θέλει η γυναίκα, όχι από καπρίτσο, όχι από αλατινά ελαττήρια σκοτεινά, αλλά από ευγενία ελαττήρια, ο θεωρεί των γάμων σε και μόνον και αιωνίως. Ο δεσμός αυτός ο ιερός, ο μυστηριώδης αυτός ο δεσμός, ποιος ήταν εκείνος ο οποίος θα σε πει, θες δεν θες, εγώ θα σου δώσω διαζύγιο? Όχι κύριε, αν το θες, δεν θέλω, δεν σου δίνω διαζύγιο. Δεν είμαστε εμείς να ερευνήσουμε τα βάθη των καρδιών και να πούμε ότι η Α και η Β δεν θέλει το διαζύγιο από άλλους λόγους. Εμείς πρέπει να λάβουμε το γεγονός ότι η θέληση της γυναικός, όπως και του ανδρός, πρέπει να λαμβάνεται σοβαρός υπόψη για τον γάμο. Α, μας είπαν και το μεγάλο λόγο στη σύνοδο, δεν λυπάστε εσείς οι σκληροκάρδιοι, οι αρχιερείς,
Εσείς δεν λυπάστε ότι κόντεψε να πεθάνει από την απεργία πίνης ένας άνθρωπος εκεί πέρα, τι λόγο θα δώσουμε στο Θεό? Απήντησα ότι δεν μπορεί η Εκκλησία να εκβιάζεται και μια κοινωνία ευνοωμένη δεν μπορεί να εκβιάζεται και υπό την βία να εκβιώνται νόμοι. Διότι πού θα πάμε τότε? Τότε μπορεί να πει και ο άντρας στη γυναίκα, ξέρεις γυναίκα, εάν πας στην Εκκλησία, εάν κοινωνήσεις των αχράντων μυστηρίων, εάν εκκλησιάζεσαι τακτικά, εάν διαβάζεις γραφή, εγώ θα αυτοκτονήσω. Θα ακούσει η γυναίκα μια τιάφτη απειλή? Και σας ρωτώ, εάν αύριο, όπως προχωρούν τα ήθη, αύριο μαζευτούν 200, 300, 500, δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί. Με συγχωρείτε τη λέξη, δεν τη λέω όπως τη λέει ο λαός, οι ομοφυλόφιλοι. Εάν μαζευτούν 500 ομοφυλόφιλοι και πάνε στην πλατεία του Συντάγματος και ξαπλώσουν εκεί πέρα κάτω και πούνε κηρύττω απεργία και θα λύσουμε την απεργία μόνο να έρθει ο απάς μας Στεφανός. Θα πάμε λοιπόν να ξεφανώσουμε! Θα πάμε να ξεφανώσουμε! Εκεί θα καταδύσουμε. Στην Αγγλία με απεργίες των ομοφυλοφίλων επιτράπει ο γάμος των ομοφυλοφίλων και επιτρέπεται να παντρεύονται με στέφανα, παρακαλώ, άντρας με άντρας. Εκεί θα καταδύσουμε. Εκεί θα καταδύσουμε. Εγώ θα έχω πεθάνει, να το θυμάστε εσείς, ότι και στην Ελλάδα θα επιτραπεί ο γάμος των ομοφυλοφίλων. Η Εκκλησία, η Ιερά Σύνοδος, πώς αντιμετώπισε το θέμα αυτό? Πρέπει να πούμε ότι ύστερα από σκληρές μάχες και εσωτερικά συζητήσεις που διεξήχθησαν, επιτέλους η Εκκλησία στο αυτόματο διαζύγιο είπε όχι. Σε αυτή την υπόβρεπη απόφαση και εγώ υπέγραψα. Αλλά ενώ κλείσαμε τις πόρτες, ενώ αδέρφια μου κλείσαμε τις πόρτες και είπαμε όχι, 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 ξαφνικά πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Ότι ένα μυστικό, το λέω εδώ στην αγάπη σας, το λέω εδώ στην αγάπη σας, την ώρα που συνεδριάζαμε και γίνονταν αυτοί οι ιδεολογικοί πάλι, τον μεν προς το δε, για να βρεθούμε κάποιο τέλος πάντων λύση του προβλήματος, εκεί πέρα εχτύπησε το κουδούνι του γραφείου της Ιεράς Συνόδου. Ευτυχώς εκεί στο γραφείο της Συνόδου ήταν αστροϊκός Μητροπολίτης ο Ελευθερουπόλος Αμβρόσιος. Το τηλέφωνο παρακαλώ ποιος? Ο κύριος Καραμαλής. Ναι, όχι ο ίδιος, αλλά το γραφείο του. Λέω, ο κύριος Πρωθυπουργός, ακούστηκε μια φωνή γυναικεία με λιστάλακτος από εκείνον των Συρήνων τη φωνή. Ο κύριος Πρωθυπουργός ερωτά, πού έβρισε την υπόθεση του διαζυγίου? Υπό τιούτον κλίμα απειλής, διότι το ομολόγησε και ο Σεραφείμ προς τιμή του, το ομολόγησε, ότι είπε, του είπε, όμως, είτε οι παπάδες ψηφίσετε το διαζύγιο, είτε όχι, εγώ θα το ψηφίσω. Λοιπόν, ολίγοι είναι αυτοί. Ολίγοι είναι αυτοί. Ολίγοι, αλλά παρουσιάζονται ότι είναι πολλοί. Πολλοί και δημιουργούν αυτόν τον συγκρονισμό μέσα στην Εκκλησία. Λοιπόν, και λήφθη η απόφαση. Αλλά ενώ λήφθη η απόφαση και κλείσαμε τις πόρτες και είπαμε όχι, μα θα μου πεις, πάτερ, γιατί τόσο σκληρός? Ένα πρόβλημα δεν είναι αυτό? Το ομολογώ ότι είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα το λύσουμε αντρίκια, να το λύσουμε καθαρά και τίμια. Ότι η λύση του προβλήματος αυτού είναι ένας και μόνον πολιτικός γάμος. Πολιτικός γάμος. Πολιτικός γάμος. Πολιτικός γάμος. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Κύριε, θα με βιάσεις. Θα με βιάσεις εμένα, τον επίσκοπο, να γίνει πολιτικός γάμος. Διότι είναι πολύ σήμερα, δεν είναι εποχή. Τι να κάνουμε? Δεν είναι εποχή προ 100 χρόνια. Που νηστεύανε προτού να παντρευτούνε, νηστεύανε, κοινωνούσανε, εξομολογούντο, κρατούντο εν παρθενία. Πάει αυτή η εποχή. Ακούστε τι ανεγνώστη στην Ιερά Σύνοδο. Τι ανεγνώστη στην Ιερά Σύνοδο. Διάβασε κάποιο με ένα προσκλητήριο γάμου. Γάμου. Το έστελε κάποιο δύο νέοι που δεν πιστεύουν καθόλου. Και καλούνε του συγγενείς και φίλους.
και λεγάχος των προσκλητήριων. Σας παρακαλούμε πολύ να μας συγχωρέσετε, διότι βρισκόμεθα στη θλιβρά ανάγκη να τελέσουμε τους γάμους υπό τιούτο μεσονικό κλίμα, λέει. Σας αναγκάζομαι να παρακολουθήσετε μία σημεία κομμία, κομμωδία, λέει, μέσα στην εκκλησία, μας συγχωρείτε. Και τους εντεβάλλωσε ο παπάς. Και είναι άθιοι και άπιστοι. Και εμπέζουν τα πάντα. Προτιμώ τον πολιτικό γάμο. 100 γάμοι, 99 να πάνε στο Δημαρχείο. Ένας να μείνει ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Αγίου Πνεύμα. Δεν ζητούμε ποσότητα, ζητούμε ποιότητα εκκλησιάσματος μέσα στον αιώνα μας αυτόν. Αλλά τίποτε. Ενώ λοιπόν κλείσαν τις πόρτες, κατόπι κάτω από την πιέση διαφόρα πολιτικής, και το λεφόνι τι λέει, ανοίξανε ένα παραθυράκι. Ένα παραθυράκι ανοίξανε. Ένα παραθυράκι από εκεί. Που βέβαια είναι αλήθεια ότι το παραθυράκι αυτό είναι πολύ στενό. Πολύ στενό, αλλά λένε όταν η Αλεπού κατορθώσει να περάσει το κεφάλι της μέσα, τότε το περνάει ολόκληρο το κορμί της. Λοιπόν, έτσι ακριβώς και αυτό το παραθυράκι, το οποίο ανοίξανε οι Άγιοι συνάδελφοι, οι αδερφοί, ήθελα να διαψευστώ, άνοιξαν παραθυράκι. Και βλέπω τώρα τι θα γίνει, τι θα γίνει, τι θα γίνει, τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Λοιπόν, εγώ τελειώνω, σας λέγω το εξής. Τι θα γίνει. Χθες το βράδυ, κατά τη μία ώρα, εκτύπησε κάποιος στο δωμάτιό μου. Λέω, πάτερ, λέει, πάτερ, έχω να σου πω κάτι. Το ραδιόφωνο τη νύχτα η ώρα των δαιμονίων, στη μία μισή ώρα, ανήγγειλε ότι θα κατατεθεί την Τετάρτη νομοσχέδιο περί γάμου, περί αυτοσχεδίου, περί του διαζυγίου αυτού. Παρά την άρνηση της Εκκλησίας, θα εισαγάγουν την Τετάρτη στην Βουλή το νομοσχέδιο αυτό για το οποίο ανοίγεται η θύρα. Τι πρέπει να κάνουμε. Τι να σας κάνω, είστε θρησκευτικοί, δεν είστε θρησκευτικοί. Δεν είστε παιδιά του δρόμου, παιδιά της πλατείας, παιδιά. Ρε ντροπή μας, δεν έχω ως παράδειγμα, δεν έχω ως παράδειγμα κάθε άλλο. Μη σκανταλίσω κανένα. Εδώ ρε στην Περσία ένας παπάς, ρε, κλώνησε ένα σάκι, τον έρεψε από το θρόνο ένας παπάς, Τούρκος παπάς, τον έσυρε ομοθεωδρός. Γιατί, ποια η διαφωνία επάνω σε τέτοια ζητήματα? Διότι τα ανάκτορα του σάχη ήθελαν να τους κάνουν δυτικούς, να τους φέρουν τα ίδια τα αίτημα των δυτικών, με τα διαζύγια, με το ένα με τον άλλο. Όχι, θα μείνουμε το Κοράνιον. Και βλέπεις αυτή μια θύελα ενός εκατομμύριου λαού, και να κρατούν Κοράνιον και να προχωρούν ως θύρα και ποταμός και να πλησιάζουν τα ανάκτορα και να γονατίζουν χωρίς όπλα θύματα ιερού αγώνος, και σε κάθε 500 μέτρα να σταματούν και να κρατούν το Κοράνιον. Αλλάχ Κοράνιον, Αλλάχ Κοράνιον. Ω Θεέ μου, να ανοίξει η γη να μας καταπλεί, και εμείς ένας λαός ευλαβής, ένας λαός πιστός, με ρίζες, με παράδοση, έπρεπε να βγούμε στα πεζοδρόμια σαν ένα κύμα πελώριων, όλοι μαζί προς τα κάτω. Και να πλησιάσουμε τα κέντρα αυτά και να κρατούμε το Ιερόν και Άγιον Ευαγγέλιο στα χέρια μας. Είναι ντροπή μας να ανοίξει η γη, διότι εμείς χριστιανοί αγωνίζονται οι χιλιαστές, αγωνίζονται οι μασόνοι, αγωνίζονται οι αυτοί όλων των ειδών, οι προπαγάνδες, αλλά εμείς είμαστε άνθρωποι στα καβούκια μας μέσα, κρυμμένοι, και δεν έχουμε αγωνιστικότητα. Και τι λένε, κοροϊδεύουν όταν πάνε στα καμπούκια, διασκεδάζουν αυτοί, άλλοι θρησκευτικοί άνθρωποι. Κακομίριδες. Δεν κακομίρις, αγωνιστής θα είσαι, επαναστάτης θα είσαι, δραστήριος θα είσαι. Άλμα Θεού, κάνουν αυτοί ένα άλμα, δεν έχουμε να σου, δεν συναισθήματα νομοταγής. Υπακούμε στην πατρίδα, στους νόμους της πατρίδος. Αλλά εδώ λέγει μέσα το τελευταίο άρθρο του συντάγματος, όταν καταπατείται το σύνταγμα, κάθε χριστιανός πρέπει να γίνει πρέσβης του συντάγματος και να βγούμε στο πεζοδρόμιο σαν θύελα, σαν κεραυνός, σαν αστραπή, σαν επανάσταση. Να τους διδάξουμε ότι δεν είναι μόνο οι 3.000 που πάνε στην αυτή μέσα. Κι αν πέσουμε, πέσαμε. 5, 10, 20. Δεν θα σκοτώσουμε, θα σκοτωθούμε. Τότε θα δείτε, τότε ψηφίζετε. Λοιπόν, να δούμε, ψηφίζετε. Μάλιστα την ώρα εκείνη σας είπα και άλλοτε, νομίζω εδώ είναι ίσως το τελευταίο κήρυγμα που κάνω, και θα μου επιτρέψετε να το παρατείνω λίγα λεφτά.
Ναι, λίγα λεπτά και τελειώνω. Στο Αμύντιο γινόταν καρνάβαλος, δαπανούσαν εκατομμύριο ολόκληρο επί της δικτατορίας, παρακαλώ. Και εγώ είπα όχι, τα λεπτά του καρναβάλου να τα διαθέσετε για τους αναπήρους, για τους φτωχούς. Με ήκουσαν, δεν έχω παράπονο. Με ήκουσαν. Αλλά κατόπι ήρθε αυτοί και είπανε, ο Καντζώτης θα κυβερνά την επαρχία μας, εμείς την κυβερνούμε. Ο καρνάβαλος είναι στο πρόγραμμά μας, διασκεδάσεως του λαού. Πολύ καλά, όχι τους λέω. Τι έκανα, αντέδρασα, ριζικός. Και τι έκανα πάνω στα καμπαναριά, έβαλα έναν παπά. Λέω, μείνε πάνω στο καμπαναριό. Και όταν περνούν τα άρματα, χτύπα την καμπάνα νεκρικά, σαν μεγάλη Παρασκευή. Θα έρθει. Και όταν λοιπόν βγαίναν τα άρματα και ήταν απάνω παιδιά, είναι θρησκευτικός ο λαός μας. Μόλις άκουσαν να χτυπούν καμπάνες, νεκρικά καμπάνες, αυτοί που ήταν στα άρματα, Παναγιά μου! Έτσι! Είστε σύμφωνοι! Έτσι είναι τα πράγματα. Και να προσηκωθούν οι ιερείς με τα ξαφτέρυγα, με τα Ευαγγέλια, με τα δισκοπότερα, με τους πολυελαίους, και να πλημμυρίσουν τους δρόμους της Αθήνας. Όχι για να εξαυτός, να συστεί η Αθήνα από τα συνθήματα όλα και όλα αυτά, και να ακουστεί η φωνή του Θεού, η φωνή της αληθείας. Αυτό είναι. Και όχι τώρα, δεν είναι τώρα, δεν είναι υπόθεσης, παρακαλώ, δεν είναι υπόθεσης ενός ανθρώπου. Διεδεμένος αυτός, ζήτη και τους άλλους να κάνει διεδεμένους. Μάλιστα, όπως το πάει παροιμία, έκοψε ένα στη μια Αλεπού, έβλεξε κάπου και έκοψε την αυρά της. Και μετά πήγε, πέστη, κάλεσε τις Αλεπούδες όλες, λέει, ξέρετε, λέει, μας έκανε ωραία ζώα, μας έκανε ο Θεός, λέει ο πλάστης. Αλλά ξέρετε λέει, το κακό, λέει, το μεγάλο είναι ότι έχουμε και μια ουρά που είναι άσχημη, λέει. Μας κάνει άσχημα, την κόψα. Ναι, να την κόψουμε την ουρά. Αλλά λέει κάποια γριά Αλεπού, δεν γυρίζει να δούμε τι γίνεται πίσω. Να δούμε τι έχει. Κατάλαβες, επειδή αυτή έκοψε την ουρά της, ήθελε και όλοι οι άλλοι να κόψουν την ουρά της. Να δημιουργήσουν ένα παρόμοιο πνεύμα συνοή. Όχι λοιπόν, δεν είναι υπόθεση το ενός, δεν είναι υπόθεση 300 βουλευτών, να το θυμάστε. 300 βουλευτές, ούτε 10 δεν θα είναι υπέρ, κατά του αυτομάτου. Ούτε 10. Με διάφορες αυτές, όλοι τους ενώ διαφωνούν στο ζήτημα αυτό της διαφθοράς, της διαλύσεως της οικογενείας, είναι όλοι σύμφωνοι. Διότι είναι αλύτρωτοι από όλα στις παρατάξεις του όλου διαφθαρμένου καθεστώτος. Λοιπόν, έτσι. Και να γίνει, τι να γίνει, δημοκρατία δεν έχουμε. Να γίνει δημοψήφισμα. Σας λέγω λοιπόν, σας εγγυώμαι. Υπό ένα όρο θα νικήσουμε. Υπό ποιον όρο. Τέσσερα χρόνια. Η τηλεόραση και η τηλεόραση των ράδιων κάνει πλήση εγκεφάλου υπέρ του αυτομάτου. Δεν ζητούμε εμείς 4 χρόνια να κάνουμε πλήση εγκεφάλου υπέρ του αυτομάτου διαζυγίου και υπέρ άλλου. Μην ζητούμε 4 μόνο μήνες να κάνουμε διαφώτιση του λαού από ραδιόφωνο και τηλεόραση. Και να είστε βέβαιοι όταν τεθεί ερώτημα αν θέλει ο λαός, ο ελληνικός λαός της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, των νήσων, κάτω της Κρήτης μας και της Θράκης και εδώ των Αθηνών, να είστε βέβαιοι όταν ανοίξουν οι κάλπες τα 85 του ελληνικού λαού. Θα μαυρίσει το αυτόματο διαζυγίων. Κι όμως τώρα δεν λαμβάνεται υπόψη η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Λαμβάνεται υπόψη η ψήφος ο λίγων προσώπων τα οποία πιέζουν την κατάσταση ώστε να ψηφιστεί το αυτόματο. Καλά, αυτά πρέπει να κάνει ο λαός. Δεν ξέρω, εγώ είμαι πλέον γέρος. Μακάρι μέσα από το πλήθος αυτό που είναι να αναστηθεί ένας ήρωας που να πάρει τη σημαία μπροστά και να κάνουμε κίνημα καθαρός χριστιανικών, επαναστατικών, να τους διδάξουμε αυτούς ότι δεν είμαστε μόνο χριστιανοί του Κυρίου, αλλά είμαστε χριστιανοί με απόφαση να αρχίσουμε και το αίμα μας για αυτά που πιστεύουμε. Έχουμε ανάγκη να αγώνος ισχυρού, επαναστατικού, ριζοσπαστικού, και να είμαστε εμείς πρωτοπόροι σε τίποτες αγώνας. Αλλά καθένας στο σπιτάκι του. Αυτό είναι το κακό. Την προσευχούλα μας, τίποτα άλλο, και πέρα τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο λαός πρέπει να αντιδράσει. Αλλά πέρα από το λαό, θα μου πείτε, μα η Εκκλησία,
Μα η εκκλησία, ογδόντα δεσποτάδες, με μπαστούνες, με εγκόλπια, με μήτρες, με τι γίνεται. Απαντώ, εφθαρσός. Νην κρίσεις της εκκλησίας εστί. Κρίσεις. Διότι οπωσδήποτε οι κυβέρνησεις θα γράψει στα παλιά παπούτσα την απόφαση, την επίκεινα αυτήν απόφαση της ιεραρχίας. Τι θα κάνει η ιεραρχία? Η ιεραρχία τι θα κάνει? Διάβαζα την Αποκάλυψη. Ότι εκεί λέει κάπου η Αποκάλυψη και τελειώνω. Ότι μια μέρα λέει από τον ουρανό θα πέσουν τα αστέρια. Τι εννοεί θα πέσουν από τον ουρανό τα αστέρια? Εννοεί τα φυσικά αστέρια. Εννοεί και τα φυσικά αστέρια. Αλλά προπαντός εννοεί ένα αλληγορική εννοία αστέρες. Είναι οι επίσκοποι, είναι οι πρεσβύτεροι, είναι ο κλήρος προπαντός. Αυτοί είναι αστέρες, οι επίσκοποι. Οι αστέρες των, οι 7 αστέρες της Αποκαλύψεως είναι οι επίσκοποι. Το λέμε, ουρανός, δεν είναι μόνο το ουρανός. Ουρανός, ουρανός, ποιος είναι? Η Εκκλησία, η Ορθόδοξη. Λέει κάπου εκεί, σε ένα ωραίο στίχο, σε ένα τροπάριο, ότι όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία, σαν να μπαίνουμε μέσα στο ναό του Θεού. Ήλιος που φωτίζει τον κόσμο είναι ο Κύριος ημώνας ο Χριστός. Σελήνη που στέρνει το γλυκί της, το γλυκί της κατανυκτικό φως είναι η Παραγία Θεοτόκος. Και αστέρες είναι ποιμένες. Θυμάστε το ψαστικό. Ο αστέρες πολύφωτη του νοητού στερεώματος. Ο άνθη μυρύπνοα, ο πύργια καθαίρετη. Αστέρες λοιπόν είναι αυτοί. Και πρέπει να μείνουν πάση αστέρες. Τι πρέπει να κάνουν? Να μαζευτούν όλοι. Μαζευτούν όλοι και να επούνε. Διότι διαζύγιο λόγω των σχέσεων εκκλησίας και κράτους δεν ισχύει, δεν ισχύει εάν δεν βάλει την υπογραφή του ο δεσπότης από κάτω. Τότε μόνο λύεται ο γάμος όταν βάλει ο δεσπότης την υπογραφή του. Λύεται πολιτικός, αλλά η τελική υπογραφή είναι το επισκόπιο. Λοιπόν να μαζευτούν μετά την ψήφιση, να μαζευτούν στην Αθήνα και όλοι μαζί με μια φωνή και με μια ερωική απόφαση να πούμε: δεν υπογράφουμε διαζύγια. Ούτε ένα! Ούτε ένα Μητροπολίτη υπογράφει διαζύγια. Οποία δόξα τη Εκκλησία. Οποία δόξα τη Εκκλησία. Να έρθει κόντρα με το κράτο, το άθεο και άπιστον αυτό κράτο. Θα το κάνουν? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Μπορεί να το κάνουν και μπορούμε να το κάνουν. Α, θα πείτε τώρα εσείς που είστε εδώ, καλά τέλος πάντων, αλλά εσύ ο Αυγουστίνος, ο Καντιώτης όπως με λένε, εσύ που εφώναξες περισσότερο, εσύ που διαμαρτύρησες περισσότερο, εσύ που έλαψες σπίτες, εσύ που εφώναξες, εσύ που κίνησες λαόν, εσύ που μιλάς τόσο αυστηρά για τους άρχοντας, καλά τι θα κάνουν οι άλλοι? Εσύ τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις εσύ? Έφτασα σε ένα σημείο πολύ σημαντικό και ενώπιον όλων σας εξομολογούμε δημοσία. Θα σου μιλήσω με γλώσσα Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε ότι δεν είμαι άξιος να φιλήσω τα πόδια σας. Και εγώ ο αμαρτωρός επίσκοπος Αυγουστίνος, μιλώντας με γλώσσα Αγίου Κοσμά Αιτωλού, λέγω: δεν είμαι άξιος να φιλήσω τα πόδια ούτε των ιερέων που είναι εδώ μέσα στο ιερό στην εκκλησία, ούτε τα πόδια των άλλων ιεραρχών, ούτε ουδενός είμαι ανάξιος να φιλήσω τα πόδια. Εν τούτης όμως σας λέγω ένα πράγμα, ότι με τη βοήθεια την δική σας, με τα προσευχά σας, με τη βοήθεια του Θεού έχω λάβει από χθες το βράδυ την απόφαση. Δεν θα υπογράψω διαζύγιο. Έστω και αν μείνω μόνος, έστω και αν μείνω μόνος, δεν υπογράφω διαζύγιο. Με απειλούν με εισαγγελέα, ας έρθει ο εισαγγελέας. Με απειλούν με φυλακάς, ας έρθουνε φυλακέ. Με απειλούν με θάνατον, ας έρθει ο θάνατος. Δεν υπολογίζω. Έχω απόφαση ριζική και αμετάκλητον. Διαζύγια τη αυτή κατηγορία, τη ούτου είδους διαζύγια που θα υπογράψει, θα συνιστήσει η Βουλή των Ελλήνων, εγώ ο αμαρτωλός επίσκοπος Αυγουστίνος δεν θα υπογράψω κανέ ποτέ. Θα παραμείνω σταθερός. Όταν με κάλεσαν να γίνω επίσκοπος, το δήλωσα επισήμως ενώπιον των αρχιερέων εκλεκτόρων μου. Τους είπα ότι με τη βοήθεια του Θεού δεν θα θυσιάσω τα σιδέας,
του Ευαγγελίου. Δεν θυσιάσω τα ιδέα χάρη ενό θρόνου. Θα θυσιάσω τον θρόνο χάρη των ιδεών του Ευαγγελίου. Αλλά εσείς ο λαός του Θεού, ο λαός του Θεού που πονείται δια την όλη αυτήν κατάσταση, πρέπει να οργανωθούμε, όχι επαναστατικώς όπως να οργανωθούμε. Ο να δεν ο Θεός, ένα κύμα λαού, 50, 60, 70 χιλιάδες να βγαινε μέσα. Έχουμε την πιο δημοκρατική λύση, δεν υπάρχει άλλη λύση. Η πιο δημοκρατική λύση είναι αυτή, διαζύγιον. Μάλιστα, η Εκκλησία έχει αυτό το διαζύγιον. Σύσταση διαζύγιον, πολιτικό γράμμα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Να γίνει πολιτικό γράμμα. Να χωρίσει η Εκκλησία από το κράτος. Να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Όσοι πιστοί, όσοι πιστοί, όσοι πιστοί προς τα εμπρός. Ποιοτικός και όχι ποσοτικός. Πρέπει να βρεβεύσει η Εκκλησία του Χριστού μας. Ταύτα αγαπητοί μου, είχα να είπω σε εσάς την αγάπη σας. Και εσάς μεν, εμένα μεν, ο λόγος αυτός σημερινός μου στοιχίζει ένα θρόνο. Ένα θρόνο μου στοιχίζει. Σας δεν σας στοιχίζει τίποτα. Είδατε, καθίσατε, ακούσατε, θα πάτε στα σπιτάκια σας και λοιπά. Αν θέλουμε, αν θέλετε να προχωρήσουμε, χρειάζεται μόνο όχι θυσία μόνο ενός, αλλά χρειάζεται και θυσία όλων. Και όταν παρουσιαστεί μία τιούτο σύνθημα, πρέπει να είστε όλοι έτοιμοι. Όλοι έτοιμοι. Έτοιμοι δια μαρτύριων. Εν Χριστώ Ιησού, ον παιδε Ελλήνων, ημνείτε και περιψούτε εις πάντα στους αιώνας. Αμήν.